χωρίς ταυτόχρονα να γλύφει τις κολοτρυπίδες των fanboys. Όταν το εισιτήριό μου έγραφε Transformers, περίμενα να δω γαμημένα Transformers. Δεν ήθελα να μάθω ούτε πόσο γαμάει ο Αμερικάνικος στρατός, ούτε πώς θα λύσει τα σχεσιακά του ένας 18χρονος πρόωρος εξπερματιστής. Λες και βλέπω τόσον σκρικ με ρομπότ για φόντο. Για άλλη μια φορά, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Μάχη στο Captain America. Ο ήρωας ποζάρει φάτσα κάρτα και από πίσω γαμιέ το Δία. Μάχη στα Transformers. Τα ρομπότ είναι κομπάρσες στην ίδια τους την ταινία. Σε ένα κόμικ στη μεγάλη οθόνη, λογικό είναι να δείχνεις λίγο παραπάνω την ανθρώπινη πλευρά των γεγονότων, δεν λέω. Αλλά μην ξεχνάς ότι έχεις να κάνεις με σούπερ ήρωες. Σούπερ! Ο ρεαλισμός και η βρωμιά έχουν τα όρια τους. Και μια και θίξαμε τον ρεαλισμό, φτάνει πια με τον ρεαλισμό! Ένας Batman είναι υπεραρκετός. Έχω συγχαθεί κάθε φορά που βγαίνω από προβολή κομιξοτενίας να ακούω από παντού. Τι παραμυθάκι είδαμε πάλι. Ο Batman ήταν πολύ πιο ρεαλιστικός. Ο Batman είναι πιο ρεαλιστικός γιατί είναι ο Batman, ηλίθιε! Δεν έχει σούπερ δυνάμεις. That's the point! Όλο το κόμικ περιστρέφεται γύρω από αυτό, πόσο μάλλον οι ταινίες. Από τότε που βγήκε το Batman Begins, έχει γίνει άγραφος κανόνας ότι οι ταινίες Marvel και DC πρέπει να είναι σκοτεινές και ρεαλιστικές. Ο Batman είναι ψυχωτικός που κουβαλάει παιδικά τραύματα και. Okay. Ο Captain America είναι απλά ένα καλό παιδί. Πειράζει δηλαδή να έχουμε και τέτοιους ήρωες. Το ίδιο ισχύει και για τους κακούς. Όταν ο ιδεαλιστής εισαγγελέας Harvey Dent πέφτει θύμα προδοσίας από το ίδιο το σύστημα που έχει ορκιστεί να υπερασπίζεται, μετατρέπεται στον Two-Face. Ένα κοινικό τέρας με καμένη μούρη και πλήρως διαστρεβλωμένη άποψη για τον Δία στη δικαιοσύνη. Γαμάτι εξέλιξη χαρακτήρα, πεμπτουσιακός τραγικός ήρωας και άλλα τέτοια. Ο Red Skull απ' την άλλη, αντλεί τις δυνάμεις από τα πνεύματα της Βαλχάλα και είναι τόσο κακός που τον διώξαν από τους Ναζί γιατί ήταν υπερβολικά κακός. Για τους Ναζί! Αυτή είναι Ναζί, ρε γαμώτο, απολυταρχία, πόλεμη, σαπούνι, αλλά οι πούστιδες ήξερα να σχεδιάζουν στολές. Ακόμα και όταν τις φοράει το καραφλό ξόγαμο του Hellboy και του Michael Jackson.